το μήνυμα είναι μια κοινωνία της μουσικής, νομίζω, έτσι. Βέβαια. Βέβαια, για μας η μουσική είναι ένα πράγμα, είναι ενιαία. Δεν έχει σύνορα, δεν χωρίζεται σε είδη, όπως λέμε πολλές φορές. Το θέμα είναι να κάνεις κάτι αυθεντικά, να το προσεγγείς αυθεντικά, όπως και εμείς επιλέγουμε τα τραγούδια του ρεπερτορίου μας με βάση το τι μας συγκινεί και γουστάρουμε πραγματικά. Έτσι και αυτό, και αυτή τη συγκίνηση θέλουμε, προσπαθούμε να μεταφέρουμε στους ακροατές. Νομίζουμε ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος να μπορέσεις να δημιουργήσεις ατμόσφαιρες και να συγκινήσεις, με το να συγκινήσεις εσύ ο ίδιος. Και πώς, ας πούμε, στα τραγούδια που ακούτε, ας πούμε την Λάσα ή την Μαρή Κανίνου που θα ακούσουμε παρακάτω, ακούτε τον ήχο, ας πούμε, του 1950 ή ακόμη πιο πριν, ή τον Κατσαρό ακούτε, ναι, και βλέπετε πόσο, ας πούμε, διαφορετικός ήταν εκείνος ο ήχος. Πώς αποφασίζετε εσείς πώς θα το προσεγγίσετε και τι όργανα θα βάλετε ή θα αφαιρέσετε και θα μείνετε δύο φωνές που θα τραγουδάτε ένα τραγούδι. Ναι. Εμείς όταν ξεκινάμε να δουλεύουμε ένα τραγούδι, δουλεύουμε πολύ τη δομή του, ναι, δηλαδή να, όσο γίνεται να καταλάβουμε το, πώς το λένε, το πρωτόγωνο, τη ρίζα του, ναι. Και από εκεί και πέρα, και την πρώτη εκτέλεση, όσο γίνεται η πρώτη εκτέλεση σε αυτά τα τραγούδια. Και από εκεί και πέρα, αφού αποκτήσουμε όλη αυτή τη δομή, τότε αρχίζουμε και τις πάμε και αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε με φωνητικά. Και αν μας οδηγήσει κάπου όλο αυτό, τότε καταλήγουμε σε αυτό. Αλλιώς μπορεί το πρωτότυπο να μας αρέσει πιο πολύ. Σίγουρα. Η εκτέλεση που έχει ο άλλος από την αρχή, να είναι αυτή που μας γεμίζει και τελικά να μην χρειαστεί να αλλάξεις κάτι. Ναι. Αλλά τις περισσότερες φορές, επειδή χρησιμοποιούμε και στάνταρ όργανα, δηλαδή το πιάνο, τις φωνές, είναι λίγο και σαν παιχνίδι. Και την κιθάρα, είναι λίγο σαν παιχνίδι. Λες, τώρα ας πούμε έχω πιάνο και πρέπει να βγάλω ένα ποντιακό με πιάνο, για να δούμε πώς θα βγει. Ναι. Και συνήθως βγαίνει κάτι έτσι. Δεν βλέπεις το Σκαλκότα πώς πήρε, ας πούμε, τους παραδοσιακούς χορούς και τους έκανε με ορχήστρα και πόσο ωραίο είναι το αποτέλεσμα. Καταπληκτικός, ναι. Βέβαια, άρα, να πούμε εδώ πέρα ότι όταν. Όταν λέμε ένα τραγούδι, εμείς φυσικά το περνάμε και το φιλτράρισμα το προσωπικό. Γιατί είμαστε δύο άνθρωποι που είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι. Ναι. Έχουμε διάφορα ακούσματα, δηλαδή δεν μένει μονάχα σε αυτά που. Τα πρώτα ερεθίσματα. Ναι, ναι. Οπότε πολλές φορές το βλέπουμε πολύ έντονα να συμβαίνει, να μας επηρεάζει το πιο μοντέρνο στοιχείο στο μυαλό μας. Αλλά όλα αυτά είναι αφομοιωμένα μες στη μουσική. Δηλαδή, για μας το θέμα δεν είναι να φαίνονται έτσι προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, να βγαίνουν έτσι μπροστά. Το θέμα είναι να βγαίνει μια αρμονία πιο ζυμωμένη, τέλος πάντων.